Δεν είμαι με το τέρι μου σήμερα, γιατί δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στις ώρες και στις μέρες, δεν ταυτιστήκαμε. Έχω όμως πάρα πολύ εκλεκτή παρέα. Είναι νέος σχετικά στη διοργάνωση, αλλά μπήκε και δεν ξέρουμε τώρα αυτό πώς έγινε. Ξέρει το οικογενειακό δέντρο, ξέρει τις αγαπημένες σας κάλτσες, ξέρει μέχρι και αν προτιμάτε μποξεράκια ή βρακιά, να το πω έτσι. Βασίλης Γουναρίδης. Θες να μπεις στην αλήθεια? Τι, ποια? Ο Αντώνης αφού κόλλησε όλη τη Δυτική Αττική και τη μισή Βόρεια, είπες δεν θα έρθει και θα φέρουμε άλλον. Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που έχουμε πάθει ανοσία όλοι, δεν είχα πρόβλημα. Αλλά δεν ήθελα να τον πιέσω κιόλας. Λέει, δεν μπορώ τότε. Του λέω, εντάξει, Αντώνη μου, δεν πειράζει. Σου υπόσχομαι, ο άνθρωπος που θα σε αντικαταστήσει θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Να πούμε ότι δεν αυτοπροσκλήθηκα. Όχι. Σημαντικό. Εγώ σε κάλεσα, μου έκανες την τιμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που ευχαριστώ για την φιλοξενία. Τόσο πρωικυριακάτικα. Και ήρθες να τα πούμε, γιατί έχουμε Playoff Evolution, στα οποία συμμετέχεις κιόλας. Ισχύει. Βασίλη μου, ισχύει. Με τους Most Wanted. Όταν θα φτάσουμε εκεί, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, δεν θέλω να πλατιάσω πολύ. Θα πάμε μια σειρά. Πάμε πρώτο, τέταρτη, δευτερότριτη. Θα πούμε τις αποψούλες μας. Θα κάνουμε τις προβλεψούλες μας. Και είδομε τι θα γίνει. Σήμερα το απόγευμα ξεκινάνε τα play-off της Evolution. Κάποια ζευγάρια δεν έχουν κλείσει ακόμα. Τι ομιλάρες έχω κάνει. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε ποιος θα διασταυρωθεί με ποιον. Λοιπόν. Κοίτα, βέβαια δεν είδα κάποια από τα φαβορί να μένουν εκτός. Να το πούμε και αυτό. Πήγε όπως πήγε ο όμιλος του Euro. Η όμιλη των Euro. Α, ό,τι περιμέναμε είδαμε μέσα, νομίζω. Ισχύει αυτό που λες. Κοίτα, εμένα η γενική μου αίσθηση είναι ότι στους 32 δεν θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Πέρα από 2-3 ζευγάρια δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια outsider να παίρνουν την πρόκριση. Θεωρώ ότι είναι λίγο ψιλοξεκάθαρο. Πάμε όμως να το δούμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε με το Old Dirty Basketball Buzzer Eaters. Λοιπόν, η ODB, αν και είναι καινούργια ομάδα, τα πήγανε παραπάνω από καλά στη regular, τερματίζοντας πρώτη. Και έρχονται αντιμέτωποι με τις παλιές καραβάνες που εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα συζητήσουμε διαδικασία play-off να είναι μέσα οι buzzer eaters. Και θα αντιμετωπιστούν μεταξύ τους. Δεν είναι καλή διασταύρωση για τους eaters. Σίγουρα. Έτσι. Με τίποτα. Είναι καλή διασταύρωση για τις ODB. Κόμις Λούβαρης, νομίζω εκστασιασμένος το καλοκαιρινό. Κοίτα, έχουν έναν ξεκάθαρο superstar. Ναι. Που δεν έχουν οι buzzer eaters για μένα. Το ένα είναι αυτό το βασικό. Τώρα οι ODB έχουν και καλό supporting cast γύρω από το Λούβαρη, το οποίο περνάει απερατήρητο πολλές φορές. Το έχω σημειώσει κι εγώ, ευχαριστώ για την πάσα, ότι ενώ έχουν έναν δύο να ξεχωρίζουν, δηλαδή όπως είναι ο Κόμις και ο Βίτσος, έχουν και ένα σύνολο οι οποίοι όμως τους ακολουθούν και στο σκοράρισμα και στον τρόπο παιχνιδιού τους. Ενώ οι buzzer eaters, εάν δεν μπουν τα σούτ από μακριά, από το Ζανιά ας πούμε, το χάος. Ισχύει. Έτσι. Περισσότερες επιθετικές λύσεις οι ODB. Πολύ πιο περιορισμένοι οι νότιοι πειραιώτες. Εγώ θα δώσω προβάδισμα στο ODB με την εικόνα που έχουμε. Αν είναι εύστοχοι από την περιφέρεια οι buzzer eaters, μπορούν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα έχουμε στο τέλος κάποια ανατροπή. Θεωρώ ότι ODB θα είναι ήδη στους 16. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Κοίτα, όταν είδα τις δηλώσεις του Ζανιά στην αρχή, και είδα και το roster, μπήκα σε σκέψη να δω τι γίνεται. Γιατί μη λέμε τώρα χαζομάρες, οι μεταγραφές που πήρε ο Ζανιάς τώρα είναι το 75-80% των πόντων των draft. Τώρα, για τον Βλαχοθανάς, ας πούμε, λες ένα παράδειγμα. Προφανώς, ναι. Και οι υπόλοιποι, και ο Σκληράκης και ο Ρατζάκης τώρα είναι πολύ μεγάλα κομμάτια.
το γεγονός ότι θα έχει τον Βλαχοθανάση στη σειρά αυτή. Ο Σκυλάκης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ναι, ούτε ο Λαρτζάκης από ό,τι είδα. Ναι, δηλαδή γι' αυτό το λέω ότι αυτά τα χαρτιά που λες. Έπαιξαν ένα-δύο παιχνίδια. Δεν θα συμμετέχουν στα νοκάουτ. Οπότε. Ναι, ναι. Λίγο εκεί. Ναι, υπάρχει σφίγγουμε, θέμα. Σφίγγουμε λίγο εκεί. Ναι. Ο Βλαχοθανάσης για μένα είναι πολύ μεγάλο ατού. Ναι. Και μπροστά και πίσω θα έχει ένα κορμί τουλάχιστον να παίξει μέσα στη ρακέτα του ODB που έχουν ένα 3 μέτρα. Πώ είναι ναι, ο Κορκίδης. Είναι 2-22. Είναι βουνό. Δεν εντάξει. Okay. Κοίτα, ξεκάθαρο φαβορί για μένα παιχνίδι το οποίο λογικά θα ξεφύγει από το πρώτο. Δεν βλέπω κάποιον τρόπο αν δεν μπουν τα μακρινά σου των Ίτερς να κοντράρουν το επιθετικό ταλέντο του Λούβαρη. Αλλά είδομεν, εγώ δίνω φαβορή από το πρώτο μάτσο ODB. Συμφωνούμε εδώ. Ταυτιζόμαστε. Ωραία. Γκραν Μανάρια, Λύκη. Επίσης ξεκάθαρο φαβορή η ομάδα Πάπα Ευσταθίου Καμπόλη. Ο Καραμάνος είναι ασταμάτητος. Και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους, οι οποίοι παίζουν πάρα πολλά χρόνια μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν είναι, πέρα από τον Καραμάνο που είναι αθλητής ο άνθρωπος, γιατί έπαιζε επαγγελματικά ποδόσφαιρο, οι υπόλοιποι δεν ξεχωρίζει κάποιος για το ταλέντο του. Αλλά το παιχνίδι που έχουν όλοι μαζί είναι εντυπωσιακό. Ισχύει. Είναι όλοι ασπροπυριώτες. Ναι. Είναι όλοι παρέα, που είναι πολύ σημαντικό. Πάει το παιχνίδι προς τους Τσίγκους ή προς τον Καραμάνο, αλλά δεν γίνεται λόγω του ότι είναι κάποιο από τους τρεις αυτούς star. Απλά έτσι καταλήγει να πηγαίνει μπάλα στο καλάθι. Ρε παιδί μου, εγώ το έχω παρατηρήσει ότι και στις απουσίες τους βρίσκουν τον τρόπο και σετάρεται το παιχνίδι τους. Δεν στηρίζονται σε κάποιον ότι «Α, μας λείπει αυτός, α, μας λείπει...» Okay, αυτοί είμαστε, ξέρουμε πώς θα παίξουμε, προχωράμε, θα το πάρουμε το μάτς ή θα το χτυπήσουμε το μάτς ή το οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Okay, εξαργύρωση πρώτης θέσης. Θεωρώ ότι η Λύκη είναι tamam ζευγάρωμα για αυτούς. Οι Λύκοι τώρα συναντάνε μια πάρα πολύ αθλητική ομάδα που δεν θεωρώ ότι μπορούν να την ακολουθήσουν. Επίσης αναλώνονται αρκετά στα νεύρα τους, χάνουν εύκολα τη συγκέντρωσή τους και θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δούμε μια έκπληξη απέναντι στα Μανάρια. Τους χωρίζει και μια κατηγορία, δηλαδή τα Μανάρια στο χειμερινό είναι στη Master, η Λύκη είναι στην Evolution. Παίζει γι' αυτό το ρόλο τους. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλουν ένα ανταγωνιστική, θα πρέπει να είναι 100% focus. Στο 99 έχει χαθεί το τρένο. Ναι. Κοίτα, τα Μανάρια, συμφωνώ σε όλα που είπαμε τα αγωνιστικά. Εγώ κρατάω δύο σημειώσεις. Το ένα είναι η εικόνα που είδαμε τους brothers στο δεύτερο γύρο, που ήταν εύκολα. Δηλαδή, ενώ από ό,τι είδα και στο roster δεν είχαν κάποια απουσία. Ήταν όλοι μαζεμένοι, αλλά είχαν ένα κακό βράδυ, ας πούμε. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι ίσως να είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τα Μανάρια σε ρόλο φαβορί. Ναι. Και για μένα αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς για πρώτη φορά. Τους είχαμε ξαναδεί την πρώτη τους χρονιά όταν είχαν έρθει. Την πρώτη χρονιά που είχαν κατέβει στο Summer, που παρόλο που ήταν μια καινούργια ομάδα, φαινόταν στο παιχνίδι της ότι δεν είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή από τότε νομίζω έχουμε να τα ξαναδούμε τα Μανάρια ξεκάθαρο φαβορί. Συμφωνώ μαζί σου. Για τους Λύκους τώρα έχεις να μας πεις κάτι. Τους ξέρω καλά, εντάξει, Αρισάβας. Έχουν κάποιους παίχτες κλειδιά, οι οποίοι αν έχουν συνολικά και οι 11 και οι 12 διάθεση, θα σου πίνουν το αίμα. Δηλαδή θα σε παίξουν μια άμυνα 40 λεπτά, θα είσαι το μέσα στο παιχνίδι και θα λες, ρε φίλε, γιατί δεν κάθεσαι σπίτι μου, ας πούμε, να κάτσω ήσυχος. Ναι, απλώς εγώ, σε όσα μάτς έχω δει με τους Λύκους ή όσα έχουμε παρακολουθήσει λίγο και στις ομαδικές μας και αυτά, ασχολούνται πολύ με εξωαγωνιστικά. Δηλαδή, νευριάζουν. Αν θεωρήσουν ότι δύο σφυρίγματα είναι στραβά, αντίο ζωή. Ναι. Σταματάνε να ασχολούνται με αυτό και ασχολούνται με το υπόλοιπο. Και νομίζω ότι εκεί χάνεται τελείως η παρτίδα. Στο καλοκαιρινό, το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν τους έχω δει τόσο συνεπείς. Ο γιατρού ένα παίζει, δύο δεν παίζει. Ναι. Δεν έχουν πολύ μεγάλη ομοιογένεια. Έχουν πάρει κάποιες καλές νίκες βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αν δεν δείξουν πολύ διάθεση,
Μάλλον να το πω αλλιώς, αν δείξουν καλή διάθεση, τα μανάρια θα ζοριστούν έστω σε ένα βαθμό. Δεν νομίζω να περάσουν αβίαστα από πάνω τους, γιατί δεν είναι τέτοια ομάδα η Λίκη. Αν μου πεις ποιον το φαβορεί σε δύο παιχνίδια, θα σου πω τα μανάρια. Ναι. Εγώ θεωρώ θα είναι λίγο πιο εύκολο για τα μανάρια. Είπα και τους λόγους παραπάνω. Αλλά εντάξει. Θα δούμε. Εγώ θέλω να γίνονται τέτοια παιχνίδια ανταγωνιστικά. Άντε, Σάββα, έχω παίξει τα λεφτά μου πάνω σου. Δεν θέλω να βλέπουμε σούπες. Θέλω να είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αλλά τώρα εντάξει. Μιλάμε με αυτά που έχουμε δει και τα σχετικά. Συλλογική λέει μανάρια. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ήταν. Εσύ τώρα είσαι και μωρό, πού να θυμάσαι. Ήτανε πώς το 2000 που κοιμηθήκαμε με Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με Πασόκ. Έτσι και οι Πιστάχιος κοιμηθήκανε με Gladiators και ξυπνάνε με Κολτσάνη. Ναι. Ξαφνικά. Οι μεγαλύτεροι θα καταλάβουν τι εννοώ. Λοιπόν, είχαμε τρίπλα εδώ, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Είχαμε καμπάνα στους Gladiators για την κανονική συμμετοχή. Και εκεί που το Κολτσάνι ετοιμαζόταν να ξεχυθεί στις παραλίες, ξαφνικά τους είπαμε, δεν πάτε πουθενά μάγκες, έχει play-off. Οι μόνοι που πανηγύρισαν έξαλλα σε αυτή την αλλαγή δεδομένων ήταν οι Πιστάχιος. Προφανώς. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά των δύο ομάδων. Καλός ή κακός. Εντάξει, Μάνο Παπαδόπουλε, ξέρω ότι πιστεύεις πάντα μέσα σου ότι μπορείς να τα χτυπήσεις τα παιχνίδια και μου αρέσει αυτή η αυτοπεποίθηση που έχεις, αλλά το Πιστάχιος είναι ένα ζευγάρωμα το οποίο κανείς δεν θα το ήθελε. Κανείς τέταρτος δεν θα το ήθελε, έτσι. Είναι και αίτητη, έτσι, να μην το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Δεν έχουν χάσει από κανέναν μέχρι στιγμής. Ναι. Για μένα η Πιστάχιος είναι ομάδα Final Four. Εγώ θα πω ένα βήμα παραπάνω. Είναι φαβορί για την κούπα. Για την εγώ κούπα. Το δίνω από τώρα. Το δίνω. Α, εσύ τα πήγες παραπέρα. Ναι, εγώ ναι, θα ναι. πω μέχρι. Εγώ λέω μέχρι Final Four. Εντάξει, εγώ εκτίθεμαι, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, ζευγάρι με ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Για μένα το μάτς είναι να το πω λίγο λαϊκά. Να παίξουμε λίγο μπασκετάκι και να το ευχαριστηθούμε ακόμα. Πριν τις διακοπές. Μάλλον τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, να μην πω τη γνώμη μου. Μα ισχύει, έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία ελπίδα στο συγκεκριμένο ματσάρισμα. Οι Gladiators ίσως το χτυπάγανε περισσότερο. Αν ήταν. Θα ήταν και πολύ ωραίο ματς. Έτσι. Τώρα θεωρώ ότι. Είναι λίγο ότι. Και τώρα, από τώρα να γράψουμε στους 16 το όνομα το Πιστάχιο. Ναι, δεν ναι, θα ναι, μας ναι, παρεξηγήσει ναι. κανείς. Εντάξει. Πες μου. Κοίτα, η Πιστάχιος για μένα. Και οι δύο λέμε ότι είναι ομάδα η οποία έχει τα φόντα να πάει μακριά. Για μένα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και έχουν κάτσει και συγκυρίες. Αλλά πέρα από αυτό, έτσι. Φοβερή εμπειρία παντού. Για μένα η πιο δυνατή front line που θα δούμε στους 32. Ξεκάθαρα, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τους μαρκάρεις με τον Πανταζή, ο οποίος έχει συμπληρώσει. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και για μένα, αν με ρωτάς, έχουν και κίνητρο. Αρκετά μεγάλο. Ναι, γιατί έχουν κάνει μια πολύ κακή χρονιά στο χειμερινό. Πέσανε αγωνιστικά από τη Master. Έτσι, βρέθηκαν στην Evolution. Ενώ κάθε χρόνο παλεύανε γενικά, τη σώζανε την κατηγορία. Τώρα φέτος ήταν πολύ στραβή η κατάσταση. Οπότε ναι, χρειάζονται ένα μπουστάρισμα, χρειάζονται ένα σπρόξιμο για τη νέα σεζόν και νομίζω ότι το summer το φετινό είναι η ευκαιρία αυτή. Το βλέπουμε και σαν παραθυράκι, νομίζω, για του χρόνου. Ναι. Να το έχω στο ομάδα που έχει πέσει αγωνιστικά δεν ανεβαίνει ξανά στην κατηγορία στην οποία ήτανε. Το λέω τώρα εδώ να τα ακούσετε γιατί να μην έχουμε το Σεπτέμβρη μάμου σου του. Εάν πέσετε αγωνιστικά, δεν ανεβαίνετε την ίδια σεζόν. Εντάξει. Γιάννη Κοντογιάννη, εγώ προσπάθησα να ξέρεις. Ναι, έριξε το τυράκι εδώ ο Γουναρίδης. Αλλά επειδή εντάξει, 100 η Αλεπού έκανε τον ένα ταλεπουδάκι, δεν γίνεται. Το λέω να υπάρχει, να το ξέρετε. Κοίτα τώρα για το Μάνο. Είχαμε μιλήσει πριν ξεκινήσουν τα playoff. Πριν ξεκινήσει το summer, πια playoff. Πέσαμε και δύο τρελό κουβά. Τα είχαμε πει, ξέρει ο Μάνος. Κοίτα. Είναι κακός παίχτης ο Μάνος, όχι. Είναι κακός ο Αντανέλο, όχι. Ο Αδαμόπουλος, ούτε. Αλλά κάτι λείπει, ας πούμε. Ρε φίλε, εντάξει, αν κατεβαίνεις με 5 και 6 άτομα. Πέραν αυτού. Παίζει και αυτό ρόλο. Εντάξει.
Λείπει ο Διαμαντής, ας πούμε. Ο Λάζαρος. Λείπει ο Κώστας. Δεν γίνεται να τα πω αυτά. Και μου τζώνεται από τον κουρού Διαμαντή. Δεν γίνεται, ρε. Και μου τζώνεται από τον κουρού Διαμαντή απέναντι που τον ακούει. Δεν γίνεται. Πάρτα του λέει. Κοίτα, όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα, το πλοίο νομίζω μπάζει από πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια, να πούμε για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, ότι πολλά μάτια τα οποία χάσανε θα μπορούσαν να είχαν πάει either way. Ναι. Ναι. Εντάξει, για να κάτι με όλα. Κάτι Γκάνας, ας πούμε, που κερδίσανε και το γυρίσανε και αυτά. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Απλώς θεωρώ ότι η Πιστάχιος είναι. Εγώ, για μένα είναι 80-20. Συμφωνώ. Έτσι. Ευχαριστώ. Σκακιστές Σεντ Πάουλι. Μαρφαντάς εναντίον Λεμονίδη. Ο κύριος βάζω τρίποντα όπως θέλω, όποτε θέλω. Ο κανονικός, ο αυθεντικός Μαρφαντάς, για τους παλιούς. Αυτός, ο Κυριάκος ο Μαρφαντάς, έτσι μην μπερδευτούμε, ο Κυριάκος ο Μαρφαντάς. Απέναντι στον κύριο Double-Double. Ο Λεμονίδης θεωρεί ότι δεν υπάρχει νόημα να κατέβει αν δεν σου βάλει 15 πόντους και δεν κατεβάσει και 20 rebound, έτσι. Λοιπόν, οι σκακιστές είναι πιο καλοί και έχουν δείξει και μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με τους Σεντ Πάουλι. Εγώ θεωρώ ότι πιθανότητες είναι 60-40 υπέρ τους, είναι καλύτεροι στο σύνολο, αλλά ο αστερίσκος μου εδώ πέρα είναι ότι είναι αρκετά ανώριμοι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Το βλέπουν λίγο πιο χαβαλέ, πιο clean mind θα το πω, που αν οι Σεντ Πάουλι το κυνηγήσουν και χτυπήσουν σε αυτά τα σημεία, έχουν ελπίδες να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Κοίτα, μάτς το οποίο περίμενε πώς και πώς ο Κώστας ο Καραμπάς. Έβγαινε και εσύ δηλώσει και τα έλεγε, περιμένουν τους κακιστές. Η Σεντ Πάουλι από το πουθενά. Άρα μήπως τελικά η Σεντ Πάουλι στοχεύσαν τους κακιστές και όχι οι σκακιστές της Σεντ Πάουλι. Δεν ξέρω, εγώ λέω αυτά τα δεδομένα. Εσείς βγάζετε τα συμπεράσματα. Εγώ ερωτήσεις, κάνω έτσι. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Κοίτα, η Σεντ Πάουλι από το πουθενά ανέβηκαν ένα level πάνω από το χειμερινό. Έτσι. Νομίζω ότι και μαζευτήκανε και γεμίσαν κάποια κενά τα οποία τους πληγώσαν το χειμώνα. Οι σκακιστές συμφωνώ για το θέμα της συνέπειας. Βέβαια για μένα είναι πολύ σημαντική η απουσία του Σταυρούλη, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει συμμετοχές. Αν ήταν και ο Σταυρούλης, θα μιλάγαμε μια ομάδα πολύ πιο τρομακτική. Έτσι, ο Κωνσταντίνος, εντάξει, τώρα για να παίζει στη κατηγορία αυτή είναι προνόμιο για οποιαδήποτε ομάδα. Ξέρεις, είναι και αυτά τα μπουργαζέικα. Μήπως τον άφησε επίτηδες εκτός. Σου λέει εντάξει, να είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Να γίνονται ωραία μάτς. Γιατί σου λέει. Και να τον πήρε στο ρόστερ για να τον αφήσει. Στη διοργάνωσή μας είμαστε. Ναι, θα τον βάλω στο ρόστερ για να φανεί ότι είναι φόβητρο. Αλλά θα τον κατεβάσω μετά. Θα πάμε τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Οι σκακιστές σοβαρούς τους έχω πετύχει εγώ μόνο στη σειρά των παιχνιδιών με τους αντάρτες. Εκεί είδα σοβαρότητα και διάθεση να κυνηγήσουμε το παιχνίδι και να το παλέψουμε. Στα υπόλοιπα είναι λίγο πιο στορελαντή. Αυτό το οποίο με βάζει να πω αυτό που θα πω τώρα για το φαβορί είναι ότι οι σκακιστές έχουν δύο παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σταθεροί ανεξαρτήτως παιχνιδιού, διάθεσης κτλ. Ο ένας είναι ο Μιχαηλίδης. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι εκνευριστικός. Ο γιατί, MVP της ομάδας. Γιατί κάνεις blockout, ρε φίλε. Ο MVP της ομάδας από το Σεπτέμβρη. Ισχύει, ναι, όχι, ναι, ναι, το πούμε, τώρα το στο summer, από το Σεπτέμβρη. Γιατί παίρνει 300 επιθετικά rebound και λες, ρε φίλε, αφού κάνω blockout, δεν γίνεται να μου τα παίρνει. Δεν μπορεί. Και ο άλλος είναι ο Κουλούρης, ο οποίος εντάξει είναι πάρα πολύ εμπειρός. Αυτή η εμπειρία και η σταθερότητα νιώθω τη λείπει από του Σεντ Πάουλι. Οι οποίοι δεν έχουν, νομίζω, παίξει και τα μάτια των playoff που έχουν παίξει σκακιστές και πέρσι στο summer και στο χειμερινό. Οπότε μετράει και αυτό για μένα. Άρα δίνω εύκολα, δύσκολα σκακιστές. Οκ. Okay. Μέχρι στιγμής, πάμε, συμφωνούμε. Ναι, τι είμαι, τρούπης εγώ είμαι. Έχεις δίκιο. Αντωνάκη. Όχι, όχι, αγαπάμε. Αντώνη, αγαπάμε. Αντωνάκη, Τα λέω για πλάκα αυτά, Αντώνη, μην παρεξηγηθείς. Εντάξει. Collectors. Αναλώσιμη. Άλλο ένα ζευγάρι που δεν θα δούμε χαροπάλεμα. Οι Collectors έχουν σταθερότατη πορεία χειμώνα-καλοκαίρι. Άκρος ανταγωνιστική, άκρος πολυνίκης. Φτάνουν στα play-off. Τερματίζουν εκεί οι πρωτοδεύτεροι και τα σχετικά. Οι αναλώσιμοι θα το χτυπήσουν πάρα πολύ δύσκολο το match.
Είναι πιο αθλητική collectors, είναι πιο αργή η αναλώσιμη. Δεν ταιριάζουν γενικά οι δύο ομάδες. Έχουν και τεχνικό ταλέντο περισσότερο οι συλλέκτες. Και το περιφερειακό σουτ νομίζω ότι δεν αρκεί για να σώσει τους αναλώσιμους, γιατί και αυτό δεν είναι σε σταθερά επίπεδα. Ισχύει. Δηλαδή μπορεί τη μία μέρα να είναι βάζουμε και στο επόμενο παιχνίδι να κάνουν τύπου 2 στα 30. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει συνέπεια στο δυνατό τους χαρτί. Οπότε θεωρώ ότι οι collectors είναι ξεκάθαρο επίσης φαβορεί και σε αυτό το ζευγάρι. Βέβαια, να πούμε ότι οι αναλώσιμοι πήραν καλές νίκες με τους από κάτω, mm-hmm, και μία με τους μόνος του γονίδιου, θα πω εκτός προγράμματος, δεν πιστεύω σε αυτά. Ήταν καλύτεροι και νίκησαν, έτσι, να τα λέμε όλα. Θεωρώ ότι οι collectors ακολουθούν το μοτίβο του χειμώνα. Mm-hmm. Είναι πιο ενισχυμένοι. Έχω δει ένα καινούριο παίχτη που έχουν φέρει τον Κιτσάκι, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ και έχει συμπληρώσει και συμμετοχές. Για μένα είναι αντίστοιχη περίπτωση με τους πιστάχιους όσον αφορά το κίνητρο. Okay. Εντάξει, είχαν διαφορετική πορεία. Εννοείται, αλλά οι collectors, έτσι, δηλαδή κάνανε. Δηλαδή από πρόπερση να ξεκινήσω, που σώσαν τη χρονιά στο τέλος με κάποιες νίκες που κάνανε τις τελευταίες αγωνιστικές και τις σώσανε. Πέρσι ξεκίνησαν, κάναν πρωταθλητισμό, τα πήγανε πολύ καλά και regular πήγανε και στα play-off. Τώρα στο summer συνεχίζουν να είναι από τις καλές ομάδες της κατηγορίας, αλλά αν το πας με τη λογική ότι θέλουν αυτό το κάτι παραπάνω, έχουν μείνει με το ανεκπλήρωτο. Ναι, ότι είμαστε μια καλή ομάδα, ίσως πρέπει να κάνουμε το step up να γίνουμε μια καλύτερη ομάδα. Αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι, εντάξει, οι αναλώσιμοι δεν είχαν καλή χρονιά γενικά. Πέσανε. Γενικά, ναι. Ναι. Στο summer είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που είδαμε το χειμώνα. Αλλά εγώ θα πω collectors και θα χτυπήσω και το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, collectors υπέραν αυτού παίζουν πολύ γρήγορο μπάσκετ και είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιορίσει τους ψηλούς τους. Δηλαδή ο Κυριάκου, ναι, και ο Κούδας είναι πολύ μεγάλος πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια της κατηγορίας. Δεν τους σταματάς. Συμφωνώ. Σε αυτό που λες συμφωνώ. Και δεν νομίζω ότι οι αναλώσιμοι έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να τους βάλει έστω δύσκολα να τους σταματήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, Gunners Anonymous. Βασίλη, γενικά εγώ θεωρώ ότι οι Gunners οι κακομύριδες είναι πολύ άτυχοι στην προκειμένη φάση. Πρέπει να κάνουν ένα εύχελιο αυτοί επιγόντως. Γενικά, ο τρίτος όμιλος είναι φωτιά. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, όπου και να έπεφτε η μπίλια, θα βλέπαμε ματσάρες. Άρα, οι Gunners τώρα είτε τερματίζανε πρώτοι, όπως τώρα, είτε τερματίζανε τέταρτοι, νομίζω η μοίρα ήταν αυτή που είναι λόγω της διασταύρωσης με το συγκεκριμένο όμιλο. Είναι λιγότερο άτυχη από το χειμώνα. Ναι. Σημαντικό. Ναι, okay, να το πούμε αυτό, εντάξει. Ανοιχτό παιχνίδι είναι αυτό. Είναι πενταρίσιο παιχνίδι. Είναι ταιριαστές οι ομάδες, εγώ θεωρώ. Είναι ομάδες που σκυλιάζουν σε αυτά τα μάτς. Δηλαδή, οι Anonymous, να πούμε ότι έχουν και ένα ραμμένο αστέρι στη φανέλα τους. Έτσι. Οι Gunners είναι μια ομάδα η οποία αναδύεται από τις τάχτες της, είτε κάνει μια κακή πρότιση, κακό πρώτο μισό, θα γυρίσει το διακόπτη και θα βρεθεί στην πρώτη τριάδα, ας πούμε. Είτε χάνει, ξέρω εγώ, με 20 πόντους ένα παιχνίδι, δεν συγκεντρώνεται, θα γυρίσει, θα το κάνει, δεν μπορεί καν να το πάρει. Η Anonymous από την άλλη είναι μια ομάδα η οποία έχουμε δει τι μπορεί να κάνει μέσα στο παρκέ. Έχει κάποιες αλλαγές στο summer, οι οποίες όμως βρήκαν ρυθμό αρκετά γρήγορα, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι πρώτου τέταρτου, το οποίο είναι derby. Είναι από τα αμφίρωπα για εμένα. Θα σου πω κι εγώ την γνώμη. Γιατί, ναι, βλέπω λίγο ότι μου είστε πολύ συμφωνεί. Πες μου όμως. Κοίτα, θα σου πω. Να πούμε για τους Anonymous πρώτα, οι οποίοι για μένα έχουν δείξει μια αστάθεια συνολικά στη φάση των ομίλων. Πήραν 4 συνεχόμενες ήττες. Κομβικές νίκες αυτές με τους προμποράπτορς για μένα. Αυτά τα δύο ροζ φύλλα ήταν πολύ σημαντικά. Αυτό δεν δείχνει όμως ότι στο do or die. Συμφωνώ. Βγαίνει ένα μενταλιτέ. Το δείχνει. Αυτό. Εντάξει, έχουν και μέταλλο, έχουν και βαριά φανέλα. Ναι.
το οποίο δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Ναι, ναι. Έχουν καλό ρόστερ από το χειμώνα. Έχουν κρατήσει τα καλά χαρτιά. Για μένα, καλή περίπτωση είναι και ο Μπρισιμιτζής, ο οποίος είναι ποδοσφαιρικός άνθρωπος. Αλλά του βγαίνει πάρα πολύ καλά, είναι φοβερός, εντάξει. Ο Βάνας είναι πιο έμπειρος από ποτέ. Ο Βάνας είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Από πάντα ο Βάνας ήταν κακό σπυρί. Θα πω εγώ για όποιον αντίπαλο και δεν έχει αλλάξει αυτό μέσα στα χρόνια ούτως ή άλλως. Θεωρώ πολύ μεγάλο το να τον έχει στο ρόστερ του, να τον έχουν οι ανώνυμοι στο ρόστερ, ειδικά σε αυτή τη σειρά, γιατί τώρα αυτό που μου αρέσει εμένα στους Γκάνες, που είναι λίγο πιο μπασκετικό, είναι ότι μπορούν να διαβάσουν τις άμυνες και έχουν την εμπειρία και το μυαλό να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς. Mm-hmm. Θα μου δώσει τα σου, θα στα βάλει ο Πανιάς, θα τα βάλει ο Καραμπέτσος. Θα με βάλεις μες στο καλάθι, έχω τον Ακουμιανάκι. Τον και... Κογιόνι θα σου λέγα και τον Παπαδόπουλο. Και τον Κογιόνι, ναι. Αν μου δώσεις... Α, συγγνώμη, συγγνώμη. ναι. Συμφωνώ, έχεις πολύ το δίκιο, συνέχισε. Ο Ακουμιανάκης θα τρέξει, άμα το δώσεις χώρο. Είναι έμπειρη ομάδα. Για μένα δοκιμάστηκαν και στον όμιλό τους. Δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολο να νικήσεις ομάδες όπως ήταν οι Μίνωες ή οι Gladiators. Οπότε για μένα έχουν πλέον και ένα μικρό μερίδιο της τύχης όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων που παίζουν εκεί. Γιατί ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ το χειμώνα. Ναι, ναι. Σε ένα παιχνίδι τώρα κυπέλου τραυματίστηκαν 3 άτομα σε ρί, οι οποίοι μείναν εκτός 2-2,5 μήνες. Η ομάδα παρέπε. Αλλά όταν επιστρέψανε η ομάδα. Σοβαρή. Επέστρεψε εκεί που την έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό, έτσι. Να το πούμε και από ψυχολογικό και λόγω ψυχολογίας ότι είναι πολύ δύσκολο. Και το καταφέρανε. Οπότε να τους πούμε μπράβο. Να πω εγώ ένα tip που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ανώνυμους. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους δίνουν και να τους στέλνουν συμβολές. Δεν είναι πολύ καλές συμβολές οι Gunners. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ψαγμένα στατιστικά ψάχνετε. Να τα λέμε αυτά. Ένα τυπάκι είναι αυτό για τους ανώνυμους. Για να κλείσω, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο 50-50. Εγώ δίνω μπασκετικά, από αυτά που έχω δει και λόγω σταθερότητας, ένα 60-40 στους Gunners. Αλλά ναι, η γνώμη μου. Ναι, εννοείται. Αρκετό είναι το 60-40. Δεν τους έχεις. Δεν είναι 50-50, είναι λίγο αρκετό, είναι αρκετό. Θα μπορούσα να 55-45, ας πούμε. Το 60-40 είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Λοιπόν, συνεχίζω με τα βελούδινα σφυριά και τους Athens Dragons. Τα βελούδινα σφυριά παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην κατηγορία. Είναι ATT, είναι ομάδα τελικού. Αν είχα τώρα ένα 50 το έβαζα πάνω στο τραπέζι και έλεγα ότι ένας από τους δύο φιναλίστ είναι τα βελούδινα σφυριά. Με όποιον τέταρτο και να διασταυρώνονταν, είναι το απόλυτο φαβορί. Έχουν έκρηξη, έχουν ISO, έχουν shoot, έχουν μπούκες, δεν υστερούν πουθενά. Είναι φοβερή ομάδα, φοβερή. Από την άλλη, οι Δράκοι είναι outsider. Θα παλέψουν με κύριο μπροστάρι τον Τζόκα, ο οποίος είναι λες και μαγνητίζει την μπάλα. Δηλαδή 8 στις 10 φορές θα καταλήξει στα χέρια του το rebound. Εντάξει. Άμα δεν πάρει 15 rebound, λέει τι πήγα και κανένα. Ναι, σήμερα. Δηλαδή είτε επιθετικά είτε αμυντικά είτε δεν ξέρω τι, τα κατεβάζει όλο το παιδί αυτό. Πολύ δύσκολο το έργο των Athens. Δεν θεωρώ ότι θα ταλαιπωρήσουν τα σφυριά. Και θα πω ότι για τα σφυριά αυτό ίσως είναι και το πρώτο ξεμούδιασμα εν ώψη τις δύσκολες συνέχειες που θα έχουν στα play-off. Ήμουν λίγο καταπέλτης για τους Athens Dragons, αλλά εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι όμως οι Athens Dragons το πρόβλημα μου. Όποιος και να ήταν τέταρτος, θεωρώ ότι θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Κοίτα, εγώ έχω ξεχωρίσει δύο. Ο ένας είναι ο Κατσιούλης και ο άλλος είναι ο Ζουπά από τα σφυριά. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Δεν θα σου έλεγα ότι φαίνεται πολύ ότι είναι ομάδα καινούρια. Δηλαδή, παίζαν αυτοί σε Unileague και τέτοια. Και να μην μου το λέξεις, το πίστευα. Ναι, δεν είναι ότι τώρα γνωρίστηκαν. Παρένθεση αυτή για να το πούμε ότι όντως παίζανε. Συνέχισε. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ακόμα στα όρια τους. Δεν έχω δει κάποια ομάδα που να τους κοντάρει. Θα μου πεις είναι και πάρα πολύ καλή. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν έχω δει, ας πούμε, κάποιο match
να τους φέρνεις τα κόκκινα. Θα την πατήσουν σαν τη Ρεάλ, δηλαδή, ας πούμε, λέμε εδώ. Που δεν γνώρισε καμία αντίσταση όλη τη σεζόν και ξαφνικά στον τελικό πήγε σπιτάκι της. Έχουν φοβερή ποιότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι δεν έχω δει να έχουν κάποιο αντίπαλο στα μέτρα τους. Ναι, μήπως όμως γιατί είναι πολύ καλύτερη μπορεί, και μπορεί, δεν μπορεί, μπορεί να βρεθεί ακόμα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ναι, έτσι, ναι, εννοείται. Αντίπαλος που να τους ζωρίσει. Σύμφωνα. Δηλαδή μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Γιατί αυτή, επειδή έχω δει αρκετά μάτσα από τα βελούδινα σφυριά, η αλήθεια είναι, έχω δει 3-4 μάτσα σίγουρα. Παίζουν οι ίδιοι στα κόκκινα. Δεν περπατάνε. Δεν είναι ότι σου κάνω χάρη που είμαι εδώ. Παίζουν κανονικότατο το παιχνίδι τους. Okay. Γι' αυτό το λέω ότι. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, δεν είναι ότι μπαίνουν με τη σιγουριά του νικητή. Όλα τα μάτς, είτε πρέπει να σου ρίξω να κερδίσω με 5, είτε κερδίσω με 30, μπαίνουν μέσα και τα χτυπάνε τα παιχνίδια. Να πούμε και για τους Dragons. Ο Τσόγκας είναι εντάξει, κινούμενο ελαττήριο, πάει πάνω κάτω συνέχεια. Εγώ τον είχα πετύχει στον Κολονό και έλεγα δεν μπορεί, ρε φίλε. Δηλαδή, έκλεισα το μικρόφωνο στο μίχρονο και λέω αυτός ο τύπος πρέπει να πίνει 3 Red Bull και 2 καφέδες πριν ξεκινήσει το μάτς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχουν και τον Τζόγκα, το Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός καλός. Νεανικό ρόστερ, νιώθω ότι δεν θα μπορούσαν να τους κοντράρουν, γιατί μιλάμε και για μια ομάδα με πολλή ποιότητα από την άλλη. Βέβαια, στο μπάσκετ όλα γίνονται, δεν ξέρω πόσο ενθουσιασμένοι θα κατέβουν, άλλη λέξη θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ να πω. Οπότε παίζει και αυτό ρόλο, αλλά νομίζω ότι τα σφυριά κάποια στιγμή θα κάνουν ένα μπαμ, θα ξεφύγει διαφορά και δεν θα γυρίσει ποτέ από εκεί το σημείο. Οπότε δίνω βελούδινα. Συμφωνούμε. Βασίλη μου. Το τελευταίο ζευγάρι πρώτου τέταρτου είναι τώρα. Είναι η Πρέσοφ με τους αλπινιστές. Λοιπόν, ενώ οι αλπινιστές ήταν αρκετά υποσχόμενοι, δεν φάνηκαν και πολύ αντάξει των περιστάσεων. Στη συνολική του σεζόν, όχι μόνο τώρα στο καλοκαιρινό, έρχονται ως τέταρτοι να αντιμετωπίσουν την Πρεσόφ, η οποία είναι φιναλίστ της Evolution, η οποία έχει τον νομικό, ο οποίος, να πούμε ότι έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του, μπαίνοντας στο Hall of Fame με 15 τρίποντα, αφήνοντας πίσω του 4 άτομα με 14 τρίποντα. Φοβερός. Έτσι. Προβάδισμα εννοείται θα δώσει την Πρεσόφ, εννοείται. Οι αλπινιστές δεν με έχουν πείσει εμένα. Ενώ όταν τους βλέπει λες πω πω τι αθλητικά παιδιά είναι αυτά. Mm. Είναι και ψιλονεαροί ας πούμε σε ηλικία. Ναι, ναι. Είναι βαριά 35 χρονών ας πούμε, δεν είναι μεγάλοι. Mm. Και μπαίνουν μέσα και λες α όχι ναι δεν είναι αυτό που πίστευα. Απ' την άλλη Πρέσοφ παρόλο που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και δεν σου γεμίζουν το μάτι όταν τους δεις να μπαίνουν μέσα ένας-ένας, παίζουν και λες, τι είναι αυτό, ναι, ναι. Που μου ήρθε. Δεν σταματιούνται, απλά. Είναι συγκλονιστικό. Θεωρώ ότι Πρέσοφ, εννοείται ότι είναι φαβορή. Δεν θεωρώ ότι οι αλπινιστές χρωστάνε ένα μάτσο στον εαυτό τους να κάνουν καλό, να δείξουν ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι θα είναι απέναντι στην Πρέσοφ, αλλά who knows. Ναι, ναι. Κοίτα, κάναν κακό ξεκίνημα οι αλπινιστές για μένα. Κάνανε μία νίκη, τρεις ήττες, αν θυμάμαι καλά. Πήραν κάποιες καλές νίκες, ειδικά στο τέλος, με τους No Stars και με τους Μπολές, ήταν καλή νίκη. Καλή ομάδα, ξέρει τι θέλει, έχουν παίξει καιρό μαζί. Σε αυτή τη διασταύρωση, νομίζω οποιαδήποτε ομάδα θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει την Πρέσοφ γιατί το παιχνίδι που παίζει δεν έχει απάντηση, δεν σταματιέται. Δεν μπορείς, θα τους παίξεις ζώνη, θα φας 20 τρίποντα στο κεφάλι. Δεν γίνεται. Θα παίξεις man to man και εκεί θα σε βάλουν μέσα στα καλάθια. Είναι πολύ δύσκολο οι διασταύρωση στους αλπινιστές, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια τώρα ο Μπαλάσκας όταν τον θεοποιείς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ναι, σε αυτό. Δηλαδή τώρα ο τίτλος του φαβορεί στην πλάτη του πρέπει να τον κάνει να πηγαίνει γκομαχώντας, γολγοθά. Άμα πας φιναλή στην κατηγορία στο χειμώνα δεν γίνεται να μην είσαι και φαβορή. Εντάξει, ναι, απλά είναι λίγο ο Μπαλάσκας ότι να δούμε εντάξει. Και εντάξει και παιχνίδι με παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και με τα χεράκια σταυρωμένα ξέρεις τα κλασικά αυτά, ναι, ναι. Εντάξει, βλέπουμε όλα. Ναι. Απλά να πω,
άμα το πεις, θα το κάνεις. Να κάνω μια ειδική μνήμα στο Βασιλείου, ο οποίος δεν αναφέρεται ποτέ πουθενά και είναι μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Παρότι δεν σουτάρει τίποτα. Ο ψηλός. Παρότι δεν είναι ανάγκη να σουτάρει, αλλά όλο το φως και οι λάμπες και πάνε όλοι στους σουτέρ της ομάδας και ο Βασιλείου μένει παραπονεμένος και είναι πολύ μεγάλος παίχτης ο τύπος. Δηλαδή από μέσα απόσταση τα όχι, είναι φοβερός. Κάνε το statement. Γιατί αναφέρεται συνέχεια, ας πούμε, ο νομικός, εντάξει, είναι all time classic πλέον. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό το 15 τρίποτα δεν βάζω εγώ στο, όταν πηγαίνω διακοπές που βαράω στο μικρό. Αλλά εντάξει, τι να σου πω. Ωραία. Άρα συμφωνούμε ότι η Πρέσοφ έχει προβάδισμα εδώ πέρα. Σίγουρα, 100%. Δεν βλέπουμε κάπως ο αθλητισμός των αλπινιστών να. Σε αυτή τη φάση όχι, νομίζω. Οκ. Okay. Εντάξει. Συμφωνούμε πολύ σήμερα. Δεν ξέρω ναι. τι έχει γίνει. Τώρα εδώ στους δευτερότριτους που θα πάμε, ναι, ίσως υπάρξει μια κοντρίτσα. Ναι. Να δούμε. Γιατί εδώ τα γάλατα ψιλοσφίγγουνε, θα δούμε κάποια λίγο πιο κλειστά παιχνίδια. Όχι όλα, αλλά κάποια θα είναι. Θα ξεκινήσουμε με τα πιστόλια και τον Αριστέο. Καλά, εντάξει. Εγώ πιστεύω κουνά το χέρι μου, όποιος δεν βλέπει, κουνά το χέρι μου. Κουνά το χέρι του, όντως. Εγώ πιστεύω θα γίνουν 500 φάουλ, για να ανακόψει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Ο Σκαλτσής και ο Λιόλιος είναι σε τρομακτική φόρμα. Από την άλλη, ο Αριστείος έχει το Δημητράτο. Τα πιστόλια είναι πιο έμπειρα. Είναι βόρεια ομάδα, μπορεί να μην τα γνωρίζουν γενικότερα, αλλά είναι πολύ έμπειρα τα πιστόλια. Έχουν περισσότερη συνορχή. Τώρα, αν εκνευριστούν από τον μπασκετικό ξύλο, δεν ξέρω. Εντάξει, έτσι. Λογικό είναι. Γιατί αυτό είναι και το μεγάλο του Αριστείου. Έτσι έχει πορευτεί σε όλη τη σεζόν. Μπασκετικό ξύλο, πάμε στην επαφή και έχει αποδώσει. Μικρό προβάδισμα στα πιστόλια, αλλά θεωρώ ότι θα είναι από τα καλά παιχνίδια ντέρμπι. Okay. Κοίτα, τα πιστόλια σίγουρα είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, φαίνεται και από τους αριθμούς δηλαδή. Νιώθω ότι είναι πιο χαλαρή ομάδα, αλλά έχει γράψει περισσότερα χιλιόμετρα από αυτή τη βερζιόν του Αριστείου. Αυτός ο Αριστείος τώρα, με το Φόντα, με το Δημητράτο, με όλους, είναι καλή ομάδα. Έχει δύο πολύ βασικές απουσίες στους ψηλούς, να το πούμε και αυτό. Κατεβαίνει λαβωμένη στη front line, που είναι καλή front line του Αριστείου. Έχουν ένα coach, ο οποίος τους καθοδηγεί και τους δίνει πάντα κίνητρο, είτε είναι παιχνίδι ομίλων, είτε είναι παιχνίδι κυπέλου, είτε είναι παιχνίδι τελικού. Δεν έχει σημασία. Και ο Χάρης Παπαδιονυσίου ζωγραφίζει στο πινακάκι του, έτσι. Εννοείται. Είναι coach. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν στα play-off ο Χάρης θα βάλει πολιτικά και θα κάτσει μόνο στον πάγκο, γιατί του αρέσει να τρέχει και λίγο να κάνει ένα σωστάκι. Αλλά πινακάκι υπάρχει και στον πάγκο του πιστολιών. Εννοείται. Έτσι. Εντάξει, η ερώτηση που έχω να κάνω εγώ, που τη ρωτάω χωρίς να είναι ρητορικό, επειδή δεν ξέρω αν τα πιστόλια έχουν συναντήσει ομάδα που βγάζει την ένταση και την άμυνα και την πίεση του Αριστείου. Θα σου απαντήσω, εγώ θεωρώ ότι όχι. Γι' αυτό και εγώ έκανα μια παρένθεση. Στο παιχνίδι του Αριστείου δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Ή είναι που θα νευριάζουν και θα πούνε τώρα θα σε πατήσω κάτω, ή θα τους κοπεί εντελώς ο ρυθμός και θα χάσουν τη συγκέντρωσή τους και ο Αριστείος θα τους περάσει. Αλλά στο τέλος της ημέρας εγώ ένα προβάδισμα το δίνω στα πιστόλια. Okay. Να κάνω μια παρένθεση πριν πάμε στο επόμενο ζευγάρι. Λοιπόν, τα πιστόλια κάνουν μια εκπομπή, τα αιώνια πιστόλια, που μιλάνε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Να μπείτε να τους ακούσετε, είναι πάρα πολύ καλή γενικά, να ξέρετε. Mm. Αυτό. Γιατί εντάξει, πρέπει να βοηθιόμαστε, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Ακούστε μόνο το δικό μας και μετά πείτε ναι, ναι. Μόλις ακούσετε εμάς και ακούσετε και την αναφορά μου, να μπείτε να τους ακούσετε. Τα λένε ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι, ναι. Brothers United, Partizan. Αν κατέβουν οι 8 από τη μία και 9 από την άλλη, θα είναι δύο αξιοπρεπέστατα παιχνίδια. Αξιοπρεπέστατα, δεν είπα ότι θα είναι. Αξιοπρεπέστατα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, με κεφαλαίο το αλλά, ναι. Το λέω, οι Brothers θα την πάρουν τη σειρά. Τους χωρίζει μια κατηγορία. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος Παρτουζάν θα περιορίσει τον Κουτούζη. Η Παρτιζάν μπορεί να παίζει ωραίο μπάσκετ όταν είναι μαζεμένη, αλλά θα πρέπει να σπάσει το ταβάνι της για να δούμε κάποια έκπληξη. Γιατί οι Brothers, νομίζω ότι οι 32 δεν είναι η φάση που θα τους δούμε την εκτός. Παίζουν πολύ ωραία. Πέρσι που είχαν φτάσει. Πού είχαν ανέβει ψηλά στο summer. Ναι, ήταν νομίζω μέχρι την οκτάδα.
Είχαν φτάσει. Ήταν καλή. Και φέτος είναι καλή. Δεν μαζεύονταν γενικά. Ισχύει. Και έχουν φτάσει και στη δεύτερη θέση με μηδενισμό. Δηλαδή, χωρίς μηδενισμό, χτυπάγαν και πρωτιά. Και αν είχαν και. Γιατί εγώ έτσι έβλεπα συνέχεια 5-6-5-6-5-6. Αν είχαν ένα σταθερό. 8, αν είχαν σταθερά 8 άτομα στον πάγκο, μπορεί να βλέπαμε και πολύ καλύτερα παιχνίδια από αυτούς. Θεωρώ ότι αν έρθουν αυτοί που έχουν δικαίωμα και είναι μαζεμένοι, οι Brothers είναι πάρα πάρα πολύ καλοί. Η Παρτιζάν πιστεύω ότι μέχρι εκεί ήταν. Okay, δεν παίζει άσχημα στα παιχνίδια της. Έχει συνοχή, δεν παίζει τουρλουμπούκι. Έχει και συστήματα, έχει και άτομα που μπορούν να βάλουν την μπάλα και στο καλάθι και να την κατεβάσουν και τα πάντα όλα. Αλλά οι Brothers είναι από άλλο ανέκδοτο. Παρτιζάν έκανα πάρα πολύ το χειμώνα. Ειδικά στην αρχή του πετύχει να συνέχεια έβλεπα τον Παυλόπουλο και τον Καραδίμα πιο πολύ από τους φίλους μου. Δηλαδή, τους έβλεπα κάθε μέρα, με βλέπανε και μου λέγανε πάλι εσύ. Τι λέω, ρε φίλε, τι να κάνω. Εγώ εδώ είμαι, πες. Εσύ έρχεσαι. Εντάξει, κάναμε την πλακίτσα μας πέρα με τον Σπύρο. Κοίτα, δύο πολύ βασικά γρανάζια που είδα εγώ το χειμώνα λείπουν. Που είναι πολύ βασικές απουσίες. Μία είναι του Νακόπουλου, που δεν έχει κατέβει καθόλου, και άλλη είναι του Κοντομίχαλου, ο οποίος κατέβηκε σε τρία μάτς, οπότε δεν, έχει, ναι, δεν συμμετέχει. Αυτό που κρατάω πάντα εγώ από την Παρτιζάν είναι ότι είναι μία από τις πιο die-hard ομάδες της, αυτής της φάσης σίγουρα. Δηλαδή για να τους νικήσεις πρέπει να έχεις κάποια πολύ ειδικά χαρακτηριστικά. Θα σου βάλουν όλα τα μεγάλα σουτ, θα σου βάλουν όλη την πίεση πάνω σου και θα σου πεις άμα είσαι μάγκας, βάλ' τα μου τώρα. Ωραία, πες μου αν εσύ ήσουν coach, ποιον θα έβαζες πάνω στον Παύλο. Κανένα, δεν υπάρχει. Α, εντάξει. Γιατί ωραία. Το θέμα είναι ότι θα βάλουν ωραία. Τα σουτ, αλλά από την άλλη είναι ο Παύλος, ο οποίος και είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις. Ο τύπος είναι μηχανή. Δεν είναι υπάρχει. Machine. Και να πούμε ότι είναι και πολύ έμπειρος σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αυτά τα μάτς για τον Παύλο είναι το ψωμάκι του. Mm. Το έχει αποδείξει όχι μία και δύο φορές, το έχει αποδείξει πολλές. Και εδώ έχουμε καλό supporting cast από πίσω. Και όλοι, δηλαδή, πέραν του Παύλου και οι τέσσερις που θα μπουν μέσα, ξέρουν μπάσκετ. Mm. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο αδύναμο κρίκο. Παίζουν όλοι καλά, παίζουν έξυπνα. Ακόμα και ο Καράμπελας που είναι λίγο πιο low από τους άλλους. Ξέρει μπάσκετ. Βοηθάει, όταν θα μπει μέσα θα βοηθήσει. Δεν είναι ότι πέφτει το ποιοτικό κομμάτι, δεν ξέρω τι. Βοηθάει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ναι. Θα πω εγώ. Για μένα οι Brothers θα ζοριστούν ειδικά στα τελειώματα των τροπαιχνιδιών. Αλλά ψηφίζω Παύλο Κουντούζη. Ωραία. Εσύ τους δίνεις λίγο τυράκι και στα outsider. Δεν γίνεται. Τους βοηθάς λίγο. Την Παρτιζάν την πετύχαινα για δύο μήνες κάθε εβδομάδα. Είναι δυνατόν να μην τους δώσω. Α, είναι συναισθηματικό το δέσιμο τώρα. Είναι. Εντάξει. Μα δεν είναι δυνατόν. Το ακούω. Λοιπόν, αρχιστράτηγος Βασδέκης εναντίον Μινώων. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι χάρμα οφθαλμών. Ο Βασδέκης επέστρεψε στην διοργάνωση. Έπαιζε παλιότερα, σταμάτησε κάποια σεζόν, γύρισε και όταν βρήκε και ρυθμό άρχισε να παίζει ορθολογικότερο μπάσκετ, άρχισε να μαζεύει το ένα ροζ φύλλο μετά το άλλο και άρχισε να αποκτά μια σταθερότητα. Οι Μίνωες έρχονται σαν φιναλίστ από την development με τα κλασικά όπλα στη φαρέτρα τους, δεν είχαμε ιδιαίτερες αλλαγές. Έρχονται και δένουν μια εκρηκτικότατη διασταύρωση. Νομίζω πλήρης και οι δύο πάγκοι θα είναι ένα ζευγάρι που θα μας απασχολήσει και θα παίξει μέχρι τέλους. Συμφωνώ. Έτσι. Ο Βασδέκης είναι καλύτερος στο αμυντικό κομμάτι. Οι Μίνωες υπερτερούν στην επίθεση. Εγώ θεωρώ ότι οι προκρίσεις κρίνονται από την άμυνα. Ισχύει. Αλλά όλα τα δεδομένα παραμένουν ανοιχτά. Κοίτα, ο Βασδέκης ξεκίνησε λίγο άτσαλα. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που πήρε την πρώτη νίκη και μετά πήγαν όλα στη θέση τους. Ναι. Έχασε νομίζω μόνο από τους Πιστάχιους. Έκανε μόνο μία ήττα από εκεί. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Ο Βασδέκης είναι μια πιο νεανική ομάδα η οποία παίζει σετ. Mm-hmm. Και η Μίνωες είναι μια πιο έμπειρη που τρέχει συνέχεια. Συμφωνούμε. Τώρα ο Βασδέκης. Είναι καλή ομάδα, είναι νεανική. Δεν ξέρω αν έχουν ξαναπαίξει μεταξύ τους όλοι. Όχι.
Αν θυμάμαι okay. καλά, γιατί ο Βαζδέκης γενικότερα ήταν σε βόρειους ομίλους. Ναι, γιατί είδα και το Θωμά εκεί πέρα το Φουραδούλα, είδα. Ναι, γενικά. Από... ενώ η Μήνο ήταν πάντα εδώ προς τα Περιστέρια ναι, ναι, ναι. και τα σχετικά, οπότε δεν νομίζω ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι. Καλό όπλο επιθετικό όμως σχολιός για τον Βαζδέκη που ήταν πρώην Ορλάντο, έπαιζε στους Τράτζικς. Τώρα οι Μήνοες. Γαλίτης, είναι... Αλτζαντζής. Είναι πολύ ωραία παρέα καταρχάς. Νιόνιοβιτς τώρα. Ναι, ναι. Έτσι. Ο οποίος παραπονιέται που δεν παίζει με τον παππού. Θα το πούμε αυτό. Ναι. Σας παρακαλώ, δηλαδή φτιάξα το. Δηλαδή, τον άκουγα την άλλη φορά. Εσύ θα τα φτιάξει όλα. Σου έχουμε δώσει μικρόφωνο σήμερα και θα τα πεις όλα όσα πρέπει. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Τώρα που βρήκα ευκαιρία. Θα βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Ναι, ναι. Κοίτα, οι Μήνες για μένα είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι έχει εμπειρία, φαίνεται ότι έχει παίξει. Ξέρει τι θέλει. Μου αρέσει πολύ το στυλ που παίζουν. Παρότι είναι πιο πολύ όσα βάλουμε και όσα φάμε, δεν με πειράζει αυτό. Η εικόνα που έχω δει εγώ τουλάχιστον μου δείχνει ότι οι Μήνοες μέχρι στιγμής δείχνουν έτοιμοι. Τώρα, αν τα μάτς πάνε κοντά, επειδή και εγώ συμφωνώ ότι άμυνα νικάει τα παιχνίδια, ειδικά στα play-off, θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στο Βαζδέκη. Αν τα μάτς καταφέρουν οι Μήνοες και τα πάνε εκεί που θέλουν, να ανεβάσουν ψηλά τον πόντους. Εγώ πιστεύω γύρω σε 70 πόντους, δεν το χάνουν την πρόκριση οι ναι. Μήνοες. Αλλά θα κριθεί για μένα... Δεν είναι πολύ 70 πόντοι. Για το ναι, Βαζδέκη ναι, είναι ναι, πολύ 70 πόντι. Δεν σκοράρει τόσο εύκολα. Έτσι, για το Βαζδέκη είναι πολύ 70 πόντι. Ενώ οι Μήνες μπορούν πιο εύκολα να φτάσουν 70 πόντους. Οπότε εκεί θεωρώ ότι είναι το. Πώς το λέτε, στο στοίχημα, στο handicap, πώς το λέτε. Μπράβο, ναι. Έτσι. Ο Νίκος Οικονομάκος θα ξέρει αυτά. Καλά τα λέω. Ναι, ωραία. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα περάσει. Εγώ δίνω 50-50. Ή θα δώσω 51-49 στο Βαζδέκη γιατί. Εγώ πιστεύω πολύ αυτό με την άμυνα. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Αλλά όχι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Από τα πιο αμφίροπα παιχνίδια των 32. Συμφωνώ μαζί σου στο προγνωστικό, στο τελευταίο, 100%. Γιατί είπα και εγώ το ίδιο για την άμυνα. Λοιπόν, most wanted, Χαβαλέκερ. Εντάξει, θέλω να μου πεις εσύ ρε παιδί μου, ξεκίνα τώρα εσύ λίγο να μας πεις. Ναι. Αν σας ταιριάζουν, δεν θέλω να μου δώσεις προγνωστικά τώρα εδώ, δεν γίνεται. Είναι, γιατί αναγκαστικά πρέπει να πεις. Γιατί θα με διώξει ο Σάκης βασικά. Θα μου πει έλα τρίψ τον μπάγκο τώρα. Πες μου απλώς, αν θεωρείς ότι είναι ένα ταιριαστό ζευγάρι μου για εσάς. Θα σου πω, σίγουρα δεν ταιριάζουμε στη front line. Έχουν ζερβόπουλο αυτοί. Έχουν έναν ψηλό ο οποίος όταν τον πέτυχα και εγώ στον Κολονό, εγώ τους έκανα στο πιο κρίσιμο μάτς τους. Που παίζανε με τους Ρουκουνές. Με το καλάθι του Πάσκο εκεί πέρα. Ο Ζερβόπουλος είναι πολύ καλός ψηλός. Είναι και χτιστός και ξέρει και μπάσκετ, το οποίο είναι δύσκολο να το σταματήσεις. Τρέχει πολύ. Χτιστός. Είναι ο τύπος είναι. Εντάξει. Ναι. Και σκέψω ότι με τους Ρούκουνες στο τέλος δεν έδειχνε το μάτς ότι θα πάει προς την πλευρά των Χαβαλέικερς. Πέρα του Ζερβόπουλου έχουν και το Βλωτιδέλη, ο οποίος είναι ένα guard πολύ γρήγορο με handles που παίρνει πολύ μεγάλο όγκο επιθέσεων πάνω του. Και είναι και από τους top scorer. Κοίτα, αυτό το άλλο που είδα εγώ ότι έχουν πολλά νεύρα. Και... το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν δοκιμαστεί σε φάση play-off. Μόνο νιώθω ότι έχουν τρέξει κάποια χιλιόμετρα σε αυτό το κομμάτι. 100%. Δεν έχουν επίσης οι Χαβαλέικερς αυτό που έχουν οι Most, τον Ανδρέα του Θοδόρου. Ναι, έτσι. Κανένα δεν έχει. Και το Σάκη τον Κραμασιώτη, όπου τον Ανδρέα τον βλέπεις τι μπορεί να κάνει τις δυνατότητές του από παντού. Το Σάκη τον Κραμασιώτη δεν το παίρνει το μάτι σου, αλλά είναι φωνιάς. Μέλημα των Most είναι να χτυπήσουν τα rebound. Γιατί αν οι Χαβαλέικερς πηγαίνουν σε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις, θα σας κάνουν τη ζωή μαύρη. Έτσι. Αλλά αυτό που είπες για την εμπειρία των play-off, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εμπειρία σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τη regular. Ισχύει. Καμία. Είναι άλλη η διαδικασία, άλλο το mood, άλλη κατάσταση, άλλα όλα. Εκεί έχετε πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Εάν δεν σας βάλουν μέσα στο καλάθι και παίξετε το παιχνίδι σας, θα περάσετε. Εάν σας βάλουν στο καλάθι και παίξουν το παιχνίδι τους, είναι δύσκολη κατάσταση.
Εντάξει, προχωράμε στο επόμενο, δεν θέλω να συζητήσουμε άλλο γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, Athens Pistons, Hot Zone Αντάρτες. Εδώ έχουμε οργανωμένο μπάσκετ εναντίον άναρχου, πιο μεγάλης ηλικία οι Pistons, πιτσιρικάδες οι Αντάρτες, δύο γραμμές που δεν τέμνονται πουθενά, καμία επαφή οι δύο μεταξύ τους. Όποιος επιβάλλει το παιχνίδι του θα περάσει, γιατί θα καταστρέψει το παιχνίδι του αλλουνού, έτσι. Αν πρέπει να βρω κάτι ανάμεσα στις ομάδες, το οποίο να κάνει τη μία να υπερτερεί από την άλλη, είναι ότι οι Pistols πέφτουν πολύ πιο εύκολα σε λάθη βάσει στατιστικής. Το οποίο αυτό μπορεί να στοιχεί στην πρόκριση. Δηλαδή, αν δεν είσαι σίγουρος στο παιχνίδι μιας πάσας και κάνεις συνέχεια αυτά τα λάθη ή σου κλέβουν πιο εύκολα την μπάλα, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Ειδικότερα όταν είσαι απέναντι σε μια τέτοια ομάδα που πιέζει. Ναι, που πιέζει, που ρουφάει όλες τις επιθέσεις, δεν θα σε αφήσει σε χλωρό κλαρί, θα παίξει 40 λεπτά στα κόκκινα κλπ. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη διασταύρωση. Ατέριαστε εντελώς. Αν πάω με το ποσοστό των λαθών, γιατί είναι αρκετή διαφορά μεταξύ τους τα λάθη που κάνουν, θα έλεγα ότι οι Hot Zone έχουν ελπίδες. Okay. Κοίτα, δύο διαφορετικοί κόσμοι, τελείως. Η μία ομάδα πιο έμπειρη, πιο αργή, πιο σετ παιχνίδι. Οι άλλοι πιέζουν, τρέχουν, έχουν και καλό σουτάκι, να τα λέμε όλα, γιατί συνήθως τέτοιες ομάδες υστερούν στο σουτ. Πέρα από αυτό, οι Hot Zone έχουν ζητήσει να παίξουν στην κατηγορία αυτή από μόνοι τους, γιατί θέλανε αυτά τα match. Mm. Θέλανε τα match του 100%, ότι θέλουμε να μας βγει το λάδι. Ναι, και αυτό, έχουν διάθεση. Ναι, ναι. Κοίτα, για μένα σε αυτά τα match μετράει και η ψυχολογία. Οι Pistols έχουν πάρει μεγάλη νίκη με Σεντ Πάουλ, τελευταία αγωνιστική που τα έκρινε όλα στην ουσία. Σε τέτοιες σειρές play-off, για μένα η εμπειρία είναι μεγαλύτερο ατού από τη διάθεση. Νικάει τα παιχνίδια, ενώ η διάθεση πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα, δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, είναι ένα match το οποίο είναι αμφίροπο. Δεν μπορώ να δώσω με φαβορή εξ αρχής. Όχι, φαβορή δεν δίνω. Είπα βάσει στατιστικών. Ναι, ναι. Και βάσει παιχνιδιού των Hot Zone, θεωρώ ότι έχουν την ελπίδα, αν τους χτυπήσουν εκεί πέρα, στα δύναμα σημεία τους. Ναι, ναι. Είναι θέμα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ποια ομάδα θα δείξει τον καλύτερο εαυτό, θα κρύψει όσο πιο πολύ μπορεί τα σημεία που πονάει. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα θα περάσει για μένα. Okay. Η Δαλάη Κλάμα, Βασίλη, είναι επίσης κατηγορία Gunners. Βγήκαν δεύτεροι για να παίξουν ή με τα Ανολιώσια ή με τους Προμποράπτορς. Δηλαδή τώρα αυτό, εντάξει, ναι, ναι. Δεν είναι τύχη βουνό, σίγουρα, ναι, ναι. Με τίποτα. Αν ήμουν Δαλάη και καθόμουν να δω το παιχνίδι αύριο, θα προτιμούσα τους Προμποράπτορς. Συμφωνώ. Είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία η Πρόμπο. Έχει πιο αθλητικά παιδιά Δαλάη. Σε αντίθεση με τα Λιώσια που μπορούν να τρέξουν τους Δαλάη και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες απέναντι τους. Γενικότερα θα είναι δυνατά ματσαρίσματα. Στα αμφίρωπα κατατάσσεται και αυτό. Από αγωνιστικής απόψεως, εγώ θα ήθελα να δω ματσάρισμα Δαλάη Κλάμα Ανολιώσια. Από αγωνιστικής απόψεως. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι τα Λιώσια θα έχουν προβάδισμα. Αν δούμε Δαλάη Κλάμα Πρόμπο Ράπτορς, θεωρώ ότι αν οι Δαλάη παίξουν σωστά και το παιχνίδι τους, γιατί οι Δαλάη έχουν και το πρόβλημα ότι καμιά φορά πέφτουν στην παγίδα και ταυτίζονται με το παιχνίδι του αντιπάλου. Και αυτό δεν τους βγαίνει με τίποτα. Εάν μείνουν πιστοί στο πλάνο τους, με τους Προμποράπτορς έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες. Να πούμε για το αυριανό ότι όποια ομάδα νικήσει, πάει τρίτη και παίζει με Δαλάη. Όποια χάσει, πάει σπίτι της. Όποια χάσει, πάει σπίτι της. Αύριο στο αρένα, όποιος θέλει να το δει αυτό το ματσάκι. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή το μάτσο αυτό είναι. Είναι ωραίο παιχνίδι. Do or die, είναι ματσάρα, είναι παιχνιδάρα. Θα είναι ίσως καλύτερο από τελικό αν μαζευτούνε. Αν το δούνε δηλαδή και αυτοί όσο σοβαρά πρέπει. Αυτά εγώ θεωρώ. Δηλαδή η Δαλάη Κλάμα είναι η πολύ άτυχη.
Στη συγκεκριμένη κατάσταση. Κοίτα, οι Δαλάι χτίζουν από το χειμώνα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχουν χτίσει από το χειμώνα αυτό το ρόστερ. Ο Σταματόπουλος βοηθάει πολύ από την Ιντερ Σίτι που ήρθε. Έχουν πάρει κάποιες νίκες στο τέλος, που είναι σημαντικό, και για μένα έχουν δοκιμαστεί και σε δύσκολο όμιλο. Ο Σταματόπουλος ήταν στους Δαλάι. Πήγε στην Ιντερ Σίτι και επέστρεψε. Εντάξει, δηλαδή είναι το λεγόμενο ξαναγύρισε. Ναι. Είναι αυτό. Ναι. Γι' αυτό να σε ενημερώσω. Γιατί εντάξει. Ναι. Να ξέρει τι συμβαίνει. Συμφωνώ με το προμποράπτορο Δαλάι ότι είναι καλύτερο σταύρωμα για του Δαλάι. Τάνο Λιώση είναι πολύ δύσκολη ομάδα να τη μαρκάρει γιατί έχει και ποιότητα και ύψο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο για ένα περιφερειακό να πάει να περιορίσει παίχτες όπως είναι ο Καραμπούλας. Ούτε το Δήμα είναι... δεν μπορούν να περιορίσουν. Ναι, ή όπως είναι και ο Βασίλης, τρίποντα, ο Βαναρίδης. Είναι δύσκολο. Δεν βαράει τρίποντα ο Δήμα, ρε φίλε. Πάμε να τον δεις, είναι γομάρι. Ναι. Δεν το καταλαβαίνεις πώς γίνεται. Όλοι βαράνε. Και είναι έρηνος. Ναι. Οπότε... Όλοι σουτάρουν. Ο Καραμπούλας για μένα είναι μεγάλο ατού γιατί δίνει και πολύ ταχύτητα στα μιλιοσιά. Τώρα από την άλλη, Προμποράπτορς έχουν τον Αβούρι ο οποίος ξεχωρίζει, αλλά είναι πολύ δεμένοι και ξέρουν πολύ καλά πώς παίζουν. Που είναι σημαντικό. Δεν είναι τυχαία και κατά ταξίδι στο χειμερινό, να το πούμε αυτό. Πρωταθλητές είναι. Να το πούμε αυτό. Ποια κατάταξη, είναι η πρώτη. Για ποιον το έχει ξεχάσει, ο Νικόλας έχει ένα καπελάκι και ένα μπλουζάκι που γράφει Champions. Έτσι. Okay. Οπότε για μένα θα δούμε match πολύ ωραία ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δεν θα δώσω κάποιο φαβορί. Ίσως αν παίξουν Τάνο Λιώση με τους Δαλάι να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα οι παίχτες του Κοουτζή. Αυτό. Okay. Άρα είπαμε με τα Λιώσια έχουν προβάδισμα τα Λιώσια, με τους Πρόμπι έχουν προβάδισμα τα Δαλάι. Να κάνουμε έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη. Λοιπόν, Ελιτήρη Λεοντάριο. Εάν το Λεοντάριο μπορούσε να κατεβάσει άλλο ρόστερ με συγκεκριμένους παίκτες κλπ, θα του έδινα πολύ καλύτερο ποσοστό. Στη φάση που είναι τώρα, είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά το παιχνίδι. Είναι ένα διαρροτρίαρο ζευγάρι που έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες ομάδες στη regular. Όποιος είναι καλύτερο σε σημεία, βάλει τις βολές και τα σουτ, θα πάρει και την πρόκριση. Οι Ελιτήριοι έχουν και το στοιχείο του ευνηδιασμού. Κατά τα άλλα, δεν ενδιαφέρουν πολύ. Είναι γενικά όσα φάμε, όσα βάλουμε και απλά στο τέλος να γράψει, ξέρω εγώ, 99-98 υπέρ μας. Ναι. Η φάση. Κοίτα, εγώ συμφωνώ στο παικτικό. Από άποψη προσέγγισης του παιχνιδιού και το πώς κατεβαίνουν οι ομάδες, έχουν αρκετές διαφορές. Δηλαδή το Λεοντάριο, ναι μεν έχει φοβερή ποιότητα, αλλά τους βλέπω πολύ στο ρελαντί. Το βγάζει και ο Αργύρης αυτό για κάποιο λόγο, αλλά και παιχτικά ας πούμε τον Μπλαγιανάκο στο Σάμερ, δεν τον έχω δει να ζορίζεται. Δεν θα παίξει όμως. Εντάξει. Και εγώ είπα, αν έβλεπα άλλο ρόστερ θα έλεγα κάτι άλλο. Ναι, που είναι σημαντικό. Δεν θα παίξει. Πολύς κόσμος καλός λείπει από το Λεοντάριο. Οι Ελιτήριοι από την άλλη έχουν στο τιμόνι το Φίγκο, τον Νίκο τον Κωνσταντινάκο, ο οποίος είναι, τους τσιτώνει συνέχεια, είτε είναι match playoff, είτε είναι match ομιλών. Καλέ, μιλάμε τώρα, τους ρίχνει το σκατό της ζωής τους, είτε κερδίζουν με 30, είτε χάνουν με 20, είτε είναι ισοπαλία, είτε είναι στα πάντα όλα. Δηλαδή, εντάξει, τι ψυχολογικός πόλεμος είναι αυτός. Εγώ σε μεταδόσεις δεν κλείνω το μικρόφωνο στα time out. όταν έχω Ελιτήριους κάτω, το κλείνω και όταν πάει στις βολές. Όταν θα βάλουμε τα μικρόφωνα που έχουμε πει σε παίκτες, προπονητές, στις box και αυτά. Μην τα βάλουμε στο Φίγκο. Ο Ελιτήριος είναι από τους πρώτους που θα πάρει. Να δούμε τι γίνεται εκεί στα καντήλια που ακούμε. Ο Ζέλμα, εγώ κάθε φορά που τον βλέπω, βλέπω να πετάνε φωτιές στα μάτια του. Είναι σε καλή κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Ελιτήριων. Πιο γρήγορη ομάδα Ελιτήρη, πιο αργή το Λεοντάριο. Αν θα έδινα, δεδομένων των συνθήκων και του ρόστερ που έχουν διαθέσιμο και οι δύο ομάδες κάποιοι φαβοροί, θα έγερνα λίγο προς τους Ελιτήριους σε αυτή τη διασταύρωση. Okay. Αλλά μικρή διαφορά. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε ξεκάθαρο. Δεν θα καθαρίσει το μάτσα το πρώτο. Όχι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Συμφωνώ μαζί σου 100% και αυτά που είπα νομίζω ότι δένουν το γλυκό. Mm. Ολοκληρώνουμε τους 32 με ένα περίεργο ζευγάρι και θα εξηγήσω, για μένα,
στην προσωπική μου άποψη περίεργο, θα πω γιατί. Είναι οι Titans και οι Young Ballers. Ο Mike. Όταν άρχισε το summer, εγώ πίστευα ότι οι Ballers θα πρωταγωνιστήσουν. Στην πορεία άλλαξα σχετικά γρήγορα γνώμη, γιατί έβλεπα ότι δεν πολύ θυμίζουν οι Ballers και σταμάτησα να έχω απαιτήσεις. Από την άλλη, οι Titans, ενώ πίστευα ότι θα είναι decent, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, μετά την παρουσία διαχειριστή coach στον πάγκο τους, είδα σκαλοπάτια βελτίωσης. Συμφωνώ 100%. Και κάπως μου το κέντρισαν το ενδιαφέρον. Στη φάση τώρα που βρισκόμαστε, οι Titans δείχνουν πιο έτοιμοι για νοκάουτ, ενώ οι Ballers υστερούν σε εγωισμό για να διεκδικήσουν την πρόκληση. Είναι λίγο, τους έχει πάρει για κάποιο λόγο κάτι από κάτω. Και δεν βγάζουν αυτό το Ballers που λέω, στα μάτς που έχουμε συνηθίσει. Τώρα, το πόσο πνευματικά έτοιμος είσαι σε διαδικασία play-off, νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι 30-40% της προσπάθειάς σου. Οι Ballers δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα απλά πράγματα στο παρκέ. Έτσι, τα βασικά ρε παιδί μου, πάσα σούτ, κάτι τέτοιο. Mm. Ενώ οι Titans ολοκληρώνουν πολύ πιο εύκολα τις φάσεις τους. Ενώ ρε παιδί μου δεν είναι ότι είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Ναι, όχι. Τεχνικά, φτάνουν πολύ πιο εύκολα στο καλάθι όμως. Έτσι. Ισχύει. Τώρα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θεωρώ ότι οι Titans θα είναι στους 16. Τώρα αν οι Young Ballers βγάλουν το Superman από μέσα τους και πούνε παιδιά τώρα είναι play-off, πάμε να τα δώσουμε όλα, δεν ξέρω, αλλά με την εικόνα που βλέπω και με τη συζήτηση που είχαμε και με τον Μάικλ Στεφανάκο στο προηγούμενο podcast, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτό. Απ' την άλλη, οι Titans επιτέλους είναι σε ένα καλά φεγγάρια, θέλουν να παίξουν καλά play-off, οπότε αυτά, όπως τα προείπα. Ο coach είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τον έχω πετύχει κι εγώ. Δεν είναι, ας πούμε, κάποιες ομάδες έχουν ένα coach ο οποίος θα κάνει τις αλλαγές, θα μετρήσει το χρόνο με το χρονόμετρο για να βγάλει τον ένα να βάλει τον άλλον. Αυτός είναι coach. Ο coach Νικολάου έχει εμφανιστεί με τους Ζαπατίστας εδώ στη διοργάνωση. Κανείς δεν θα καταλάβει την αναφορά που έκανα. Οριακά θα την καταλάβει ο coach Νικολάου. Τον ξέρουμε δηλαδή εμείς τον coach, δεν έχει έρθει τώρα. Αυτό μια παρένθεση. Ναι. Πολύ μεγάλη συνέπεια και στις αποστολές και στο παιχνίδι που παίζουν. Κατεβάζουν παρουσίες, το οποίο δεν ξέρω αν το κάνουν το χειμώνα με αυτή τη συνέπεια. Κατεβαίνουν πάντα οι Titans. Πάντα έτσι. Ναι, okay. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που είναι εντυπωσιακό αυτό. Είτε είναι πρώτη, είτε τέταρτη, είτε δέκατη, θα κατεβάσουν πάντα. Πολύ ρόστερ. 10-11. Ναι, θα κατεβάσουν πολύ ρόστερ. Δεν υπάρχει ημερομηνία που να πούνε δεν μπορώ. Παίζουν σε κάθε συνθήκη. Παίζουν οπουδήποτε τους βάλεις να παίξουν. Οποτεδήποτε τους βάλεις να παίξουν. Είναι ομάδα. Δηλαδή το βλέπουν έτσι ότι συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτοί είναι οι κανόνες. Αυτούς ακολουθούμε. Αυτοί είμαστε. Αυτό παίζουμε και πάντα θα εμφανιζόμαστε. Ναι. Respect σε αυτό το στάδιο. Ισχύει. Ο Πόγκας, μεγάλος μαέστρος. Ο Φωτόπουλος, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ψηλού. Mm-hmm. Δεν πάει πολύ στην επαφή. Είναι αριστερόχειρας, έχει σουτάκι. Δηλαδή είναι δύσκολη εξίσωση για κάποιον να το μαρκάρει. Για μένα οι Titans υπερτερούν σίγουρα στη δύναμη κάτω από το καλάθι. Αυτό είναι το ένα. Οι Ballers τώρα έχουν να διαχειριστούν μια πολύ μεγάλη απουσία. Κολυβάκι, να το πούμε περαστικά και ναι, από εδώ. Ναι, έχει χτυπήσει σοβαρά ο Κολυβάκης. Που είναι μεγάλο πλήγμα και στην παρέα και στο παιχτικό κομμάτι. Ίσως και αυτό να έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία την κακή που έχουν για μπορεί, τον Ballers. Μπορεί. Δεν είναι λίγο. Έχουν δείξει δύο πρόσωπα οι Ballers. Ξεκίνησα με ένα πρώτο γύρο πολύ καλό, με ανατροπές στο τέλος, με καλές νίκες, με καλό δίδυμο Μπάραμπα και του Φίβου. Που εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν το περίμενα, γιατί είναι παίχτες που θέλουν πολύ την μπάλα στα χέρια τους, αλλά δεν είδα κάπου να μου κλωτσάει. Σημασία για μένα έχει πολύ αν θα κατέβουν και οι δύο. Γιατί οι Ballers διαχρονικά χρειάζονται κάποιον να τους τραβάει στο scoring κτλ.
Είναι καλή ομάδα, αθλητική, τρέχουνε, είναι πιο γρήγορα από τους Titans σίγουρα. Εδώ θα βάλω για πρώτη φορά ένα παράγοντα το οποίο δεν τον έχουμε συζητήσει καθόλου και είναι το match, και είναι μάλλον το γήπεδο που θα γίνει το πρώτο match. Για πες. Το πρώτο match γίνεται στο 7. Οι μπολές έχουν βγάλει όλη τη χρονιά στο 7. Ενώ οι Titans που θα είναι πρώτη φορά. Ενώ οι Titans πάνε να παίξουν ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι, γιατί για μένα το πρώτο είναι το πιο σημαντικό, δεν είναι 50-50. Mm-hmm. Είναι το πρώτο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Σε ένα παρκέ που δεν έχουν ξαναπατήσει ποτέ. Οπότε για μένα, αν δω τους μπόλερς να νικάνε την πρώτη αναμέτρηση, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω με τι διαφορά θα το κάνουν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι, είναι κατατοπιστικό το στοιχείο που λες. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει ότι το πρώτο είναι στο 7. Δηλαδή, αν ήταν αρένα θα το συζητάγαμε, αν ήταν κάποια ζωφριά, κάποια θα το συζητάγαμε. Είναι τώρα στο πραγματικό 7, εντός έδρας. Ναι, ναι. Είναι εντός έδρας. Έχεις 100% δίκιο σε αυτό που λες. Mm. Νομίζω οι Bowlers είναι από τις ομάδες που είναι καθαρά αυτή τη στιγμή στο χώρο τους και στο παρκέ τους και εκεί που έχουν γαλουχηθεί. Ναι, δεν σου λέω ότι θα νικήσουν τη σειρά. Σου λέω όχι, όχι, καταλαβαίνω 100%. Ότι θα πάρουν το πρώτο match και θα είναι όλα τα λεφτά το δεύτερο ανάλογα και της διαφοράς που θα καταφέρουν να κλειδώσουν το πρώτο match. Συμφωνώ, Βασίλη. Ναι. Με κατέπληξες τώρα. Ναι. Πραγματικά. Ήτανε... Θα βάλεις τα γυαλιά σου τώρα, όχι, όχι. Και γι' αυτό φταίει ο Μάικ, να το πούμε. Εγώ δεν είδα μόνος μου. Ο Μάικ το είπε. Ξέρει εκείνος. Εντάξει, για να μην τα πάρω όλα πάνω μου. Δεν έχει σημασία. Και assistant coach κάνουν δουλειά. Εντάξει. Βασίλη. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Νομίζω κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ισχύει. Και ανάλυση. Ήμασταν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε αυτά που πρέπει ναι, να καλύψουμε. Πόσα να πούμε ακόμα. Είπαμε και τη γνώμη μας ποιοι θα περάσουν, δεν κουνελιάσαμε. Τρίζει λίγο η καρέκλα του Αντώνη του Τρούπη. Αντώνη μου, όχι. Με τις γνώσεις εδώ που ήρθες και άνοιξες εδώ μπροστά μας σήμερα. Πλάκα κάνω, εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθες. Αλήθεια το λέω, ευχαριστώ πολύ. Δεν περίμενα ότι θα πάει τόσο καλά. Πρέπει να θα πάει καλά, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή, μέσα από την καρδιά μου. Mm. Να ευχηθούμε. Κάνε μια αποφώνηση για να κάνω. Δεν θα πω για τον καιρό. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. Θα βγει ο κόσμος τώρα έξω ή δεν θα ξέρει. Ξέρω ότι το περιμένατε. Ποφόρ θα έχει. Θα έχει 500. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρω ότι το περιμένατε, αλλά δεν θα το κάνω. Έτσι. Okay. Κοίτα, θέλω να πω σε όλες τις ομάδες, καταρχάς να μαζευτούν. Καταλαβαίνω ότι είναι καλοκαίρι και θέλω να πάμε για μπάνια κτλ. Αλλά είναι καλή ευκαιρία τώρα να δούμε ωραία ματσάκια, να μην δούμε τώρα πεντάδες και εξάδες στα πρώτα παιχνίδια. Δεν θέλω να το δω αυτό. Λίγο προσοχή, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση στα πρώτα μάτς, ειδικά μεγάλη. Τώρα... Ελπίζω να δούμε κάποιες ανατροπές. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Νομίζω θα πάνε τα πράγματα όπως τα είπαμε πάνω κάτω. Αλλά όψομαι. Τι να σου πω. Να έχετε πάρα πολύ καλά play-off. Να σας συζητάμε για σεζόν, όπως λέω σε όλους, σε κάθε play-off. Πολύ 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 μπάσκετ. Πολλά 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 φιλιά. Και τα λέμε στην επόμενη φάση. Έξι μπουφόρ. Όχι, ναι.